Γιώργος Μαυρωτάς. Ένα όνομα βαρύ, σαν ιστορία. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1984, όταν όλοι είδαν ένα 17χρονο αμούστακο παιδί να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο για μια ζωή παίκτης του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης ξεκίναγε μια μεγάλη, μια ατέλειωτη καριέρα. Σήμερα, όποιος βλέπει τους αριθμούς που αφορούν σε αυτή την καριέρα, πραγματικά νιώθει δέος για αυτό το μεγάλο αθλητή. Ο Γιώργος Μαυρωτάς έχει συμμετάσχει σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1984 έως το 2000. Μετά το Σίδνεϊ, αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική ομάδα στα 33 του και να δώσει τόπο στα νιάτα. Μέχρι τότε μετρούσε 511 ολόκληρες συμμετοχές με το εθνόσημο. Πολλοί του είπαν να συνεχίσει έως την Αθήνα το 2004, όμως εκείνος, με την απλότητα που τον διέκρινε πάντα, είπε το αμίμητο. Η εθνική ομάδα δεν είναι σαν το σινεμά, όπου πετάς ένα μπουφάν και πιάνεις τη θέση. Στις 15 Μαΐου του 2002, μετά τον 5ο τελικό πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, είπε το μεγάλο αντίο από τις πισίνες. Κοίταξε πίσω του και ανάμεσα σε πολλά άλλα, είδε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα, 8 πανευρωπαϊκά, 5 παγκόσμια κύπελα, 3 πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα κύπελο κυπελούχων που σήκωσε ως αρχηγός το 1997 με τη Βουλιαγμένη και σφύριξε τη λήξη. Λήξη, είπαμε. Όπως αποδείχτηκε, ήθελε μόνο να ξεκουραστεί λίγα χρόνια για να επανέλθει δρυμύτερος. Γιώργος Μαυρωτάς, ο φωνίστας πλέον οριστικά με τις μεγαλύτερες περγαμηνίες από οποιονδήποτε άλλο φωνίστα για το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, επίσημα πλέον και με σφραγίδα στη Βουλιαγμένη. Ένα προς έξι. Τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες, μεγαλώσανε λίγο και τα παιδιά. Τα πηγαίνω προπόνηση και αντί να κάθομαι να πίνω καφέ, κολυμπάω κι εγώ λίγο έτσι. Και βρήκα την αφορμή με την ομάδα τη Μεσόγειο, που ουσιαστικά είναι σαν παράρτημα της Βουλιαγμένης, γιατί όλα τα παιδιά είναι πρώην παίκτες Βουλιαγμένης εκεί πέρα. Να έχω και κάποιο έτσι σαν μικρό στόχο την ώρα που κάνω τον αθλητισμό μου. Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα του μπαμπά. Τα παιδιά, ναι. Τώρα παίζουν και δύο πόλοι. Ενώ ξεκινήσανε κολύμπιο μεγάλο, ποδόσφαιρο μικρό κτλ. Ο μικρό θέλει να γίνει Τζόρνταν εντωμεταξύ. Του έχει κάτσει τον μπάσκετ, αλλά παίζει και λίγο πόλο. Ο μεγάλο ήδη παίζει τώρα. Σήμερα έχουμε και τελική φάση στο παιδικό πρωτάθλημα. Θα τον τρέχω μετά στη Νέα Σμύρνη. Γενικά ο αθλητισμό, τώρα το καταλαβαίνω βέβαια ω γονέα, καταλαβαίνω αυτό που παίρνει ο μπαμπά μου. Θέλει. Καλά, ο μπαμπά είχε και τρει τώρα. Ποιο να πρωτοπρολάβει. Ο αθλητή ο σημερινό, αυτό που λέω είναι ότι θέλει. Εσένα, ποιο να πρωτοπρολάβει. Μπαμπά ταξιτζή και μαμά μαγείρισα. Πώς, ωραίο είναι αυτό. Ναι, θέλει μπαμπά ταξιτζή και μαμά μαγείρισα. Αυτό είναι το μοντέλο του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, βλέπουμε διάφορα πλάνα από το παρελθόν. Είναι δύσκολο. Ο μπαμπά ξέρει τι εστί. Ο γιο ξέρει τι εστί μπαμπά. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του μπαμπά του, να αποδειχθεί ανώτερος του μπαμπά του ή να κρατήσει την κληρονομιά. Όχι, δεν τον έχω βάλει, ελπίζω να μην ακούει τώρα, αλλά δεν τον έχω βάλει σε αυτό το τρυπάκι ότι πρέπει σόν και καλά. Απλώς του λέω να δοκιμάζει τα πάντα έτσι στον αθλητισμό, γι' αυτό και έκανε και ποδόσφαιρο. Και το πόλο έχει κολλήσει, του αρέσει, είναι έτσι, επειδή είναι το ομαδικό, είναι η παρέα. Είναι και αυτός έτσι, έχει ταλέντο στην πειθαρχία, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, οπότε του αρέσει και νομίζω ότι καλά θα κάνει να δαπανίσει κάποιες ώρες εκεί πέρα. Με βλέπεις έτσι σκεπτικό, διότι συνειδητοποιώ τη σοφία αυτού που είπες. Ότι μπορεί να υπάρχει ταλέντο και στην πειθαρχία. Είναι ταλέντο η πειθαρχία. Ναι, εσύ το ταλέντο στη δουλειά, το έκανες στάση ζωής εσύ αυτό. Αυτό δεν είναι που δίνει τη διάρκεια σε έναν αθλητή. Το ταλέντο, ας πούμε το ταλέντο με την καθαρή έννοια, είναι κάτι το οποίο άμα δεν καλλιεργηθεί, μένει εκεί που είναι. Και πώς θα καλλιεργηθεί άμα δεν έχει πειθαρχία. Πέρα από το ταλέντο που το είχες σε μεγάλο βαθμό, πέρα από το ταλέντο στην πειθαρχία, την εργατικότητα και όλα αυτά που σε σημάδεψαν. Τώρα πια, 5 χρόνια μετά, τι θεωρείς ότι είναι, ποιο θεωρείς ότι το μεγαλύτερο παράσημο της καριέρας? Έχεις μερικά μεγάλα ρεκόρ που δεν τα έχουν Έλληνες αθλητές, δηλαδή 5 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 511 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, που είναι, ναι, είναι μυθικό νούμερο αυτά τα 17 χρόνια που έπαιξες στην εθνική. Αυτό που θεωρώ μεγαλύτερο παράσημο ίσως είναι ότι, εντάξει, μπορεί να λέγανε ότι ήμουν ένα καλός παίκτης, εγώ θεωρώ ότι ήμουν ένα καλός συμπαίκτης. Και αυτό νομίζω ότι μου το έχουν αναγνωρίσει κατά καιρούς οι συμπαίκτες μου και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράσημο. Αυτό το λέει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης και επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Και έχει πολύ δίκιο. Αυτό είναι ο συνεκτικός ιστός του ομαδικού. Επειδή τα έχουμε συζητήσει αυτά, ναι. Σε ένα ομαδικό άθλημα αυτό είναι τελικά που μετράει. Κρατάς κάποια από τις πολλές συγκινήσεις που έζησες ως την πιο δυνατή, ως ανεξίτηλα χαραγμένη στο μυαλό σου? Εντάξει, είναι
έχει όχι μόνο καλές στιγμές, αλλά και κακές στιγμές είναι αυτές που σου μένουν στο μυαλό, έτσι. Θυμάμαι που κλαίγαμε μαζί στο Σίδνεϊ, ας πούμε. Εντάξει. ένα όλοι στενοχωρηθήκαμε πολύ, γιατί όλοι θέλαμε να σε κατεβοδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, ένα αυτό. Να σου πω πριν το Σίδνεϊ, να πάμε 19 χρόνια πίσω, το 1981, χάνουμε το παιδικό πρωτάθλημα με την ομάδα της Βουλιαγμένης τότε που ήταν καλή, ήμουν και εγώ 14 χρονών, το τέλος του κόσμου. Χάσαμε ένα παιδικό πρωτάθλημα. Εκεί να δεις στεναχώρια. Έτσι, ο αθλητισμός έχει πολύ περισσότερες στεναχώριες και αποτυχίες από ότι χαρές και επιτυχίες. Από χαρές, βέβαια, εντάξει, έχουμε να θυμηθούμε πολλές και αυτές είναι που σε κρατάνε κιόλας. Γιώργο, δεν είσαι αποστασιοποιημένος από το άθλημα, κάθε άλλο. Τι άποψη έχεις, πού πηγαίνουμε? Γενικά, σαν ελληνικό πόλο ή σαν παγκόσμιο πόλο. Γιατί, εντάξει, σαν ελληνικό σαν πόλο, ελληνικό πόλο, γιατί μας καίει η πρόκριση στην εθνική ομάδα. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική διακυβεύει να μην είναι εκεί. Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Έχουμε ξαναπεράσει από αυτές τις συμπληγάδες του προολυμπιακού. Οι Κορεάτες θα χάσουν την μπάλα ενώ παίζουν με παίκτη παραπάνω. Είναι ο Βενετόπουλος έξω, παίζει με παίκτη λιγότερο η εθνική ομάδα και φεύγει στην κόντρα. Να μια από τις σπάνιες φορές που η εθνική ομάδα παίζει πολύ καλά με παίκτη λιγότερο σε αυτή τη φάση. Μαυρωτά στην κόντρα, το ωραίο ψιλοκρεμαστό γκολ του 21χρονου πολίστα της Βουλιαγμένης. Χειροκροτάνε Τσικάρης, Πάτερος, ο Κούλης Ιωσηφίδης. Ένα ωραίο γκολ από τον Μαυρωτά που έφυγε γρήγορα στην κόντρα. Δεν είναι και πολύ συχνό φαινόμενο να σημειώνει μια ομάδα γκολ με παίκτη λιγότερο. Συνήθως κάνουν στατικές επιθέσεις, αλλά βέβαια εδώ τι να φοβηθεί κανείς από την Κορέα. Και μετά από αυτά τα 10 λεπτά να ξεκινάει και να διαβάζει για το Πανεπιστήμιο. Πρωτοπάσα Προδάκης, ευκαιρία για να μειώσει ακόμα η Βουλιαγμένη στο 5-3. Μαυρωτάς πετυχαίνει ένα έξοχο γκολ, ένα γκολ της κλάσης του 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του 9 λεπτού. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα έδινε πάσα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την εκτέλεση του πέναλτι με τον έμπειρο, τον Γιώργο τον Μαυρωτά. Του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μειώνει στο 16. Πετυχαίνοντας το δεύτερο του γκολ στον σημερινό τελικό. Στραλό Κοστολάτζι, τον Ούγγρο Κοστολάτζι, ο άλλος είναι ο Κέρ. 2-0 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Τέταρτη συνεχόμενη παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Ατλάντα. Ξανά σε επανάληψη το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Γιώργο Μαυρωτά. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα, ισοφαρίζει. Δεν μπορεί να πάρει, βλέπουμε, με τον Μαυρωτά, ναι, και θα γίνει το όσο ο Γιώργος Μαυρωτάς, χημικός μηχανικός στο επάγγελμα, κατάφερε την μεγάλη του πείρα να στείλει την μπάλα με το πέναλτι αυτό που κέρδισε η ελληνική ομάδα στα δίχτυα, να κάνει το 4-5. Στις 4 Απριλίου 1967 γεννήθηκε στην Αθήνα ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο κορυφαίος ίσως αθλητής του πόλο στην Ελλάδα και ανάμεσα στους κορυφαίους όλου του στερεώματος των σπορ. Μόλις 14 ετών ήταν όταν έπαιξε στην Α1 με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
και ένα χρόνο μετά καλείται στην Εθνική Εφήβων. Μόλις 17 ετών ακολουθεί την Εθνική Ανδρών στο Λος Άντζελες για να πάρει μέρος στο πρώτο από τα 5 Ολυμπιακά τουρνουά. Ήταν παρόν και στη Σεούλ, τη Βαρκελόνη, την Ατλάντα και στο Σίδνεϊ το 2000. Παράλληλα πήρε μέρος σε 5 παγκόσμια, 8 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε 5 παγκόσμια κύπελλα. Από το 1995, αρχηγός της Εθνικής, έως το 2000, όταν αποχώρησε με ρεκόρ συμμετοχών 511. Σε συλλογικό επίπεδο έμεινε πιστός στη Βουλιαγμένη για 25 χρόνια και μαζί της κατάκτησε το κυπελούχον το 1997, 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα. Ο Μαυρωτάς είναι ο πρώτος πολίστας που έπαιξε στη νυχτή κόσμου το 1999.